Δεν παραδεινόμαστε και δεν παραδίνουμε τη γη στους προδότες. Εμείς είμαστε διαθεθειμένοι να πάμε μέχρι το τέλος. Αν μπορούνε, θα γίνει αυσίλειος πόλεμος. Λευτεριά στο λιώδι! Λευτεριά! Αυτή είναι η στιγμή που οι αγρότες προσπαθούν για πρώτη φορά να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό στη Βασιλίση Σοφίας και να κινηθούν προς τη Βουλή. Οι δυνάμεις των ΜΑΤΑ μείνονται με τα γκλόπ και τις ασπίδες τους και πολύ γρήγορα τα επεισόδια στο σημείο γενικεύονται. Οι αγρότες στην πλειοψηφία τους από την Κρήτη πετούν πορτοκάλια στους αστυνομικούς. Κάποιοι σηκώνουν τις παραδοσιακές κατσούνες. Και άλλοι πάνω στον πανικό προσπαθούν να απομακρυνθούν και χάνουν την ισορροπία τους. Ένας διαδηλωτής πέφτει αιμόφυρτο στον δρόμο και λίγο αργότερα μεταφέρεται με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Θα ξανάρθουν να ζητήσουν το ψήφο μας, αλλά ξέρετε τι θα πάρουνε. Είναι αδιανόητος ο τρόπος που προσπαθεί η κυβέρνηση να μας επάρει τα χωράφια μας. Για 10 λεπτά τα επεισόδια δεν σταματούν ούτε για λίγο, με τους δημοσιογράφους και τους φωτορεπόρτερ να βρίσκονται στην καρδιά τους και να προσπαθούν από τη μία να καταγράψουν το ρεπορτάζ και από την άλλη να μην χτυπήσουν. Ακόμα με σπροξήματα αμήνονται με τις νεύρες. Ούτε τους άφησαν να μπουν μέσα στη Βουλή. Δεν έχει γίνει κρίση ακόμα. Ω, το κεφάλι μου, ρε παιδιά! Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, ρε παιδιά! Τι έγινε, τι έγινε Γιώργο. Λίγο μετά τη μία η κατάσταση δείχνει να εξομαλύνεται, αλλά όχι για πολύ. Η δεύτερη προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό φέρνει νέες μάχες σώμα με σώμα και επεισόδια που πολύ γρήγορα θα επεκταθούν και στη Λεωφόρο Αμαλίας. Θα πουλήσω με τα χωράφια μας που αυτά τα έχουν αποκτηθεί με αίμα. Οι αστυνομικοί κάνουν χρήση χημικών, αλλά οι αγρότες δεν φεύγουν από το σημείο. Βλέπουν τον συνάδελφό τους που νωρίτερα είχε δεχτεί χτύπημα στο κεφάλι από γκλόμπ αστυνομικού να μπαίνει στο ασθενοφόρο και απειλούν τους βουλευτές εν ώψη της ψήφισης του ενιαίου φόρου ακινήτων. Αυτή τη φορά θα πρέπει να κάτσουν να διαβάσουν οι βουλευτές. Εμείς είμαστε διαθεθειμένοι να πάμε μέχρι το τέλος. Αν μπορούνε, θα γίνει αυσίλειος πόλεμος. Την ώρα που τα επεισόδια βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη, η αντιπροσωπεία των αγροτών είχε συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, από τον οποίο άκουσαν αυτό που ήθελαν. Τσίπρα είναι άδικο, το δέχεται και δεσμεύτηκε ότι εάν και όταν έρθει στην κυβέρνηση, αυτό θα το καταργήσει. Πριν τα επεισόδια έξω από τη Βουλή, οι αστυνομικοί απαγόρευσαν σε φορτηγό γεμάτο πορτοκάλια να προσεγγίσει το Σύνταγμα ώστε να γίνει δωρεάν διανομή, με τους αγρότες να ζητούν εξηγήσεις σε έντονο ύφος και να παίρνουν την απόφαση να κινηθούν προς τη Βασιλίση Σοφίας, όπου σταμάτησαν έξω από τα λουλουδάδικα. Στο Παναγροτικό Συλλαλητήριο πήραν μέρος και 1000 αγρότες από την Κρήτη που έφτασαν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Όλοι έδειχναν να βράζουν με τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων. Δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε, θα χρεωθούμε στις εφορίες με αποτέλεσμα να χάσουμε τη γη μας. Ούτε ένα ευρώ φορολόγηση στο εργαλείο δουλειάς, ούτε ένα ευρώ φορολόγηση στα αγροτεμάχια. Την ώρα που οι αγρότες ξεκινούσαν από το λιμάνι του Πειραιά για την Αθήνα, μέλη της ΠΟΕΟΤΑ έμπαιναν με τον τρόπο που βλέπετε στο Υπουργείο Εσωτερικών και σταματούσαν έξω από το γραφείο του Λεωνίδα Γρηγοράκου για να πούν τα δικά τους κάλαντα. Και του λαού τα μέλη της ΠΟΕΟΤΑ έστειλαν μηνύματα κατά της διαθεσιμότητας και απείλησαν για νέες δυναμικές κινητοποιήσεις τις επόμενες μέρες. Οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, άμα ξυπνήσει από μέσα τους αυτό το θηρίο που υπάρχει, δεν υπολογίζουν τίποτα. Το κλου της διαμαρτυρίας πάντως ήταν αυτό. Ένα κουτί με φωτογραφίες του Μιχάλη Λιάπη, στο οποίο τα μέλη της ΠΟΕΟΤΑ ζητούσαν χρήματα για να τον ενισχύσουν. Κάποιοι έριξαν χαρτονομίσματα και άλλοι άδειες κυκλοφορίας. Λευτεριά στον Λιάπη! Λευτεριά! Λευτεριά στον άδικο!